Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, το θέμα της επίσκεψης σήμερα του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Νίκου του Παπαθανάση. Μεταξύ των περιοχών που επισκέφθηκε, όπως είδαμε και στο βίντεο, ήταν και ο Δήμος της Εορδαίας. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε τις εξαγγελίες, κυρίως ό,τι αφορά την έγκριση του προγράμματος για την απολιγνητοποίηση, αλλά και τις σκέψεις και τις δράσεις που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή. Θα κουβεντιάσουμε τα της επίσκεψης, αλλά και γενικότερα τα της απολιγνητοποίησης με τον Δημοτικό Σύμβουλο Εορδαίας και Επικεφαλής Παράταξης, τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Καραβασίλη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη, καθώς παραβρεθήκατε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ακούσατε τα όσα είπε η κυβέρνηση δια του Νίκου του Παπαθανάση για την επόμενη μέρα και το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης. Είναι αλήθεια ότι στη σύσκεψη εκεί που συμμετείχαμε ήταν και ο Δήμαρχος, οι βουλευτές, ο κύριος Παπαθανάσης και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, παρουσιάστηκε μία εικόνα ότι βρισκόμαστε σε μία κοινωνία αγγελικά πλασμένη. Και στην τοποθέτησή μου είπα τα εξής, ότι αυτή τη στιγμή κλείνουμε 3 χρόνια το Σεπτέμβρη, ότι με βίαιο τρόπο εφαρμόζεται μία επιθετική πολιτική στην απολιγνητοποίηση, μία ανέτια πολιτική, όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη προσαρμόζουν και αλλάζουν την πολιτική τους, όταν μάλιστα διανύουμε μία περίοδο που οι Έλληνες καταναλωτές με τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουν πληρώνουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει ότι η συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα χαμηλότερα ποσοστά. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη λοιπόν ανατρέπουν την πολιτική τους, την προσαρμόζουν, την αλλάζουν, μετά και τα γεγονότα που έχουν συμβεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και βέβαια στη χώρα μας, παρόλο που κλήθηκαν τελευταία και οι λιγνητικές μονάδες για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια, να δώσουν στο σύστημα για να έχουν οι καταναλωτές λοιπόν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί υπήρχε και κίνδυνος να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, αφού η Ρωσία και θα έκλεινε τη στρόφικα ή υπάρχουν προβλήματα με το ακριβότερο φυσικό αέριο. Δικαιωνόμαστε ως Δήμος όσον αφορά την πολιτική που είχαμε πει πολλές φορές και από το κανάλι σας και μαζί σας, κύριε Μαυρίδη, ότι αυτός ο βίαιος τρόπος δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα σε μια περιοχή η οποία θα έχει προβλήματα τεράστια. Και τι είχαμε πει τότε? Ότι είναι απαραίτητο στο σύστημα να υπάρχουν οι λιγνητικές μονάδες οι 5 του Αγίου Δημητρίου. Για δέστε τι προβλήματα έχουν στην τηλεθέρμανση. Λοιπόν, τα λέγαμε εμείς, αλλά ο Δήμος Κοζάνης περί άλλα συζητούσε. Η 5 μονάδα υποκατασκευή που θα μπει στο σύστημα, για την οποία ξέρουμε πότε θα κλείσει, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα παράξει ηλεκτρική ενέργεια και με ποιο καύσιμο. Η μονάδα της Μελίτης και η Μεγαλόπολη. 3 χρόνια λοιπόν έχουμε το εξής, αυτό είπα. Έχουμε 3 χρόνια μία φυγή των νέων, μετανάστευση, που αγγίζει το 40% για τον Δήμο, στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας. Έχουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα, μία που είναι τεράστιο και δυσβάστακτο για την περιοχή, όταν είχαμε 2,6 δις ΑΕΠ, έτσι, έχει μειωθεί στο 1,2. Έχουν κλείσει λιγνητικές μονάδες, έχουν κλείσει ορυχεία, μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα χωματουργικά έχουν απολύσει κόσμο, φορτηγά να πούμε είναι στάσιμα και στις αυλές των σπιτιών, λοιπόν, εργαζόμενοι 25.000 με τις δορυφορικές επιχειρήσεις στην ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι χωρίς εργασία με ένα σταθερό προσωπικό στη ΔΕΗ που αγγίζει τα 1.800 άτομα και υπάρχει μια δικαιολόγητη αιμονή από τον κύριο Πρωθυπουργό παρόλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο, στην Ευρώπη όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Αυτή η αιμονή, κατά τη γνώμη μου, είναι αδικαιολόγητη. Μπορεί να κρίνονται και άλλα πράγματα. Πάντως είναι αλήθεια ότι έχει ρίξει νερό στο κρασί του και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Μάλιστα τελευταία ανακοινώθηκε ότι θα αυξηθεί η λιγνητική
εξόρυξη και άρα η λιγνητική παραγωγή. Αλλά σαφώς τα όλα όσα είπατε νωρίτερα δεν αμφισβητούνται. Έτσι κι αλλιώς. Δίκιο έχετε, κύριε Μαυρίδη. Ναι, δίκιο έχετε. Να σας πω κάτι όμως. Η τελευταία δήλωση πάλι έξω στην Ευρώπη δήλωσε, λοιπόν, και στους παράγοντες της Αμερικής, δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρόγραμμα θα το εφαρμόσουμε, ναι, με τον αυστηρό τρόπο που είπαμε. Σωστά. Έτσι. Δεν μίλησε για παρήκληση του προγράμματος. Είπε για συνέχιση του προγράμματος. Τι έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, μια κοινωνία, μιλήσαν για οράματα οι βουλευτές που ήταν, μιλήσαν για οράματα. Εγώ την προσπάθεια του κυρίου Παπαθανάση δεν την αφιζητώ. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλει να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι παρουσιάσαν. 3 χρόνια λέει οράματα. Μα 3 χρόνια έχουν φύγει νέοι από την περιοχή. Υπάρχει μια μεγάλη ανεργία. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό λοιπόν στους πολίτες. Υπάρχει πρόβλημα διαβίωσης και αυτοί μιλάνε για οράματα. Μιλήσανε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κτίριο του ΑΕΔ, με τα στέγατρα, με αναβάθμιση. Αυτές είναι υποχρεώσεις της πολιτείας που απορρέουν μέσα από τις υποχρεώσεις της όσον αφορά να προσφέρουν θέματα κοινωνικά και θέματα ανάπτυξης για ένα σύγχρονο Δήμο. Δεν έχουν να κάνουν με το κονδύλι που αφορά την απολιγνητοποίηση, τη βία απολιγνητοποίηση. Όταν κλείνεις ένα παραγωγικό μοντέλο, κύριε Μαυρίδη, το οποίο χρόνια ολόκληρα υπήρχε στην περιοχή, πριν φροντίζεις ως μια κυβέρνηση σοβαρή, λοιπόν μια πολιτεία σοβαρή, και οι άλλες κυβερνήσεις έχουν προβλήματα, αλλά κρίνουμε τη σημερινή, φροντίζεις να φέρεις ένα ισοδύναμο που τουλάχιστον κατά 80% να αντικαταστεί το παλιό. Εδώ τι είχαμε το προηγούμενο. Εδώ 3 χρόνια, πείτε μου ορίστε, όταν τους έθεσα το ερώτημα και στον Υπουργό και σε όλους, πείτε μου σας παρακαλώ μία επένδυση που έγινε στην περιοχή και μία θέση εργασίας. Δεν μίλησε κανένας. Μιλήσανε για απόδοση των εδαφών από τα ορυχεία. Τα ορυχεία είναι δίπλα στο χωριό μου. Εγώ προχθές ήμουνα στα ορυχεία μέσα. Όλα τα φιλέτα από 350.000, για να μιλάμε και να λέμε αλήθειες, από 350.000 στρέμματα παραγωγική γη που είχαν ξοφλήσει τα ορυχεία, το φιλέτο, τα 250.000 στρέμματα τα πήρε η ΔΕΗ και οι ιδιωτικές εταιρείες. Αν ανατρέξετε στα ορυχεία, θα, ναι, δείτε μέσα. Έχουν γίνει φωτοβολταϊκά. Να υπάρχουν τεράστια φωτοβολταϊκά. Τεράστια φωτοβολταϊκά. Από ιδιωτικές εταιρείες, από τη ΔΕΗ. Πείτε μου αν υπάρχει μια θέση εργασίας. Και ενδεχομένως. Δύο άτομα συνδέανε τα καλώδια στους προβολείς. Ενδεχομένως και με την απόδοση εδαφών που τώρα θα αποφασιστεί των 100.000 είναι λιτώνει και η ΔΕΗ από την αποκατάσταση. Εννοείται. Την οποία έχει φύγει από την ευθύνη και έχει αποδοθεί στην πολιτεία. Ποια πολιτεία δηλαδή, καμία μερίμνα δεν υπάρχει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε άλλες περιοχές που οι βουλευτές φωνάζουν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα σας πω στην Κρήτη. Με τη λογική ότι χρησιμοποιούν πετρελαϊκές μονάδες, θα πάρουν λοιπόν ένα σημαντικό κονδύλι από την απολιγνητοποίηση και από τις προτάσεις του ΣΔΑΜ. Η περιοχή τι θα πάρει. Τι θα πάρει η περιοχή. Όλες αυτές οι προτάσεις, για να πω και κάτι άλλο σημαντικό, όλες αυτές οι προτάσεις για τις οποίες μιλήσανε και για οράματα, καταρχήν δεν είδαμε καμία πρόταση, κανένα πλάνο. Ακόμα και την ΑΕΒΑΛ που πασχίζουμε σαν Δήμος αυτή την περιοχή να την καθαρίσουμε και να έρθουν εταιρείες, καμία εταιρεία δεν οδηγήθηκε εδώ στην περιοχή από την κυβέρνηση όσον αφορά να υπάρξει ένα αποτέλεσμα θέσης εργασίας και μια ανάπτυξη στην περιοχή. Η περιοχή μαραζώνει. Υπάρχει μεγάλη φυγή των νέων, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και η επίκληση που γίνεται αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα, λοιπόν, είναι μια ψεύτικη επίκληση. Διότι όλα τα βοσκοτόπια και όλη η περιοχή την έχουν καταλάβει, να πούμε, αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί που προσπαθούν να κάνουν τις δηλώσεις καλλιέργειας έχουν έλλειμμα όσον αφορά τη γη. Το άλλο μεγάλο θέμα. Και ακόμη και, και ακόμη και η χρήση γης μετατέθηκε για το 23. Δεν έχουμε καθορίσει τη χρήση γης. Έτσι κύριε Μαυρίδη, ως έγκριτος δημοσιογράφος και εσείς και πολλοί άλλοι, να πούμε, που προσπαθείτε να αναδείξετε τα θέματα της περιοχής, βλέπετε ότι σε όσα θέματα είχαμε πει ως Δήμος και προσωπικά εγώ που έχω ακούσει πάρα πολλά, δικαιωνόμαστε. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι βουλευτές, η κυβέρνηση, η περιφέρεια να σκύψει στην περιοχή. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το πρόβλημα θα ενταθεί τα επόμενα, τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες.
Τώρα για την τηλεθέρμανση. Ο Δήμος έκανε έξυπνη κίνηση και έκανε τους ηλεκτρολέβητες. Για δέστε στην Κοζάνη μαλώνανε. Εμείς με σοβαρότητα σχεδιάσαμε το αύριο και είπαμε να... Καταρχήν είναι υποχρεωμένη η πολιτεία όταν υπάρχει μια σύμβαση και όταν κλείνεις κάποιες μονάδες να παρέχεις ηλεκτρική ενέργεια και παροχή για να θερμαθούν οι πόλεις της Κοζάνης, της Ολμαίδας και γενικότερα του Αμιντέου. Όχι με αυτόν τον βίαιο τρόπο, ήταν υποχρεωμένοι. Αλλά εμείς δεν σταθήκαμε στο τι θα πει η κυβέρνηση. Προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα με τη διοίκηση της τηλεθέρμανσης και σχεδιάσαμε με τη βοήθεια πολλών στελεχών της ΔΕΗ και του ΑΕΣ Καρδιάς, σχεδιάσαμε τους ηλεκτρολέβητες, κάνουμε την επένδυση και τη σύνδεση με την πέμπτη μονάδα, μια πέμπτη μονάδα που συζητάμε ακόμα και τώρα, κύριε Μαυρίδη, γιατί είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση όταν με βίαιο τρόπο κλείνει κάποιες λιγνητικές μονάδες να δώσει παροχή νερού, θερματικού λοιπόν, προς τις πόλεις. Για δέστε αυτή τη στιγμή, λέμε για την πέμπτη μονάδα. Η πέμπτη μονάδα λένε με φυσικό αέριο. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα? Μα δεν αντιδρά κανένας. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή? Παρόλες τις προσπάθειες, παρόλες τις φωνές. Και να κλείσουμε αυτό. Ούτε ένας δεν βγήκε να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο, ελάτε ως εδώ και μη παρέκει. Ως εδώ και μη παρέκει. Πρέπει πάντοτε στη ζωή μας να σταθμίζουμε τα γεγονότα. Και η χθεσινή κυβέρνηση έχει την ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα κρίνεται η σημερινή κυβέρνηση που με μία αιμονή θέλει να κλείσει τα πάντα. Όταν η Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία, άλλαξε τον προγραμματισμό, βάζει μονάδες λιγνητικές και άλλες περιοχές και άλλα κράτη, η Βουλγαρία. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε εδώ? Έχουμε ένα θησαυρό που λέγεται λιγνίτης. Έχουμε μία σύγχρονη τεχνολογία που λοιπόν μπορεί να βάλει φίλτρα για να έχουμε καθαρό περιβάλλον. Και όταν υπάρχει με ομαλό τρόπο μία μετάβαση από ένα καθεστώς στο άλλο και τις θέσεις διατηρής και την ανάπτυξη και την οικονομία και όλα. Δεν μπορεί με βίαιο τρόπο να... Πού είναι το υδρογόνο? Το απέρριψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι αυτή η επένδυση? 3 χρόνια. Και ξέρετε τι μας είπαν σήμερα στη σύσκεψη? Οράματα και προτάσεις. Μα καλύτερες προτάσεις από αυτές που καταθέσαμε ως Δήμος Εγορδέας στο ΣΔΑΜ για την ανάπτυξη της περιοχής δεν υπάρχουν από κανέναν. Με μια σοβαρή προσπάθεια, με τους συμβούλους, με τους δημοτικούς συμβούλους, με όλες τις παρατάξεις θα έλεγα εγώ, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Έχουν τεράστια ευθύνη, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχει ακουστεί η άποψή σας και η προσπάθεια να αμυνθείτε και να ενισχύσετε αυτό που λέμε όλοι εθνικό καύσιμο, τον λιγνίτη που μπορεί να στηρίξει αυτή την συγκυρία σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για την δυνατότητα που μας δώσατε να πούμε κάποια πράγματα.